σας συγχαρώ που ήρθατε. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, ειδικά τη σημερινή εποχή, να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι δεχόμαστε την έννοια της ευτυχίας ως εφικτή. Δηλαδή, εγώ σήμερα σας είπα, θα σας δείξω 10 βήματα για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει ευτυχισμένος. Το ότι εσείς ήρθατε πάει να πει ότι το θεωρείτε πιθανό να ισχύει αυτό. Λίγο πιθανό, πολύ πιθανό, δεν έχει σημασία. Έστω και ελάχιστα το θεωρείτε πιθανό. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο βήμα. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δούμε την ευτυχία. Πολλοί από εμάς βλέπουν την ευτυχία ως αποφυγή της δυστυχίας. Δηλαδή, αν σταματήσω να έχω σχέση με ανθρώπους που μου φέρονται άσχημα, αν σταματήσω να δουλεύω στη δουλειά που με πληρώνουν μετά από 6 μήνες και τα μισά λεφτά και τα άλλα μισά μου τα τρώνε και τα μου πληρώνουν οι οίκα και... Εάν σταματήσω δηλαδή αν αλλάξω το περιβάλλον και αν αλλάξω τα πράγματα που δεν μου αρέσουν σε μένα και τα αφαιρέσω, θεωρούν ότι αυτό φέρνει την ευτυχία. Είναι λιγάκι περίεργο, γιατί απλώς αφαιρεί τη δυστυχία. Δεν δημιουργεί θετικό πρόσημο. Αλλά πολλοί από εμάς έτσι λειτουργούμε. Άλλοι βλέπουν την ευτυχία πιθανή μόνο ως στιγμές. Δηλαδή θεωρούμε ότι η ευτυχία είναι κάτι στιγμιαίο. Όταν ερωτεύτηκα ήμουν ευτυχισμένος, όταν επιτέλους κατάφερα να χωρίσω ήμουν ευτυχισμένος, όταν έπιασα την καλή δουλειά ήμουν ευτυχισμένος, αλλά αυτό δεν το θεωρούμε ότι είναι κάτι που μπορεί να διαρκεί μόνιμα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Και μετά υπάρχει και η τρελή μεταξύ μας, οι οποίοι θεωρούν την ευτυχία σαν μια πιθανή κατάσταση, που μπορούμε να ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Πώς είναι για εσάς η ευτυχία, πώς τη βλέπετε εσείς την ευτυχία, τι σημαίνει για εσάς? Να πραγματοποιήσουμε ορισμένα πράγματα, όπως είναι η ασφάλεια, η επιβίωση και η αυτοπραγμάτευση των υποστόχων που έχουμε βάλει στη ζωή μας. Κάτι σαν πληρότητα δηλαδή. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε την ευτυχία σαν κάτι συνειδητό σε σχέση με την αγάπη. Οπότε για εσάς είναι εφικτό αυτό. Και για εσάς είναι εφικτό γιατί θεωρείτε ότι αφού θα έχω την πληρότητα, θα έχω και την ευτυχία. Ωραία. Και αφού θα την έχετε την πληρότητα, η ευτυχία θα είναι κάτι σχετικά μόνιμο. Θα είναι κατάσταση, δεν θα είναι μια στιγμή. Όχι. Πολύ ωραία. Όπως ανεβαίνει η θερμοκρασία, βέβαια, κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν στάδια, δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο. Όχι στάδια, δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να είσαι επιδομένο σε ευτυχία. Θα παίζεται ένα παιχνίδι, ας πούμε. Okay. Αλλά με αυτή την προδιαγραφή. Πολύ ωραία. Πολλές χαρούμενες στιγμές. Οπότε πολλαπλασιάζουμε τις στιγμές της ευτυχίας για να είμαστε ευτυχισμένοι. Οκ. Okay. Κάποιο άλλο? Νομίζω ότι είναι η κάθε στιγμή που νιώθεις ισορροπία. Αν καταφέρεις να νιώθεις ισορροπία, κάποια στιγμή θα είσαι ευτυχισμένος. Κάποιοι από εμάς το λένε και αρμονία αυτό. Πάνω σε αυτήν την έννοια περισσότερο θα δουλέψουμε σήμερα. Θα δουλέψουμε λιγάκι, παρακαλώ. Έχουμε κι άλλες απόψεις. Και εγώ νόμιζα ότι θα μου έκανε καλό γύρισμα. Δυστυχώς το διέκοψα. Διαρκής πρόοδος. Α, αυτό είναι ευτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να είναι και διαρκής αγκομαχητός. Αλλά αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι προσωπικό. Δεν θεωρεί, έτσι όπως το είπε, εγώ από ό,τι κατάλαβα, το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος δεν θεωρεί ότι αυτό ισχύει για όλους. Αλλά εκείνος, όταν θα έχει τη διαρκή πρόοδο, όπως και η Κέτη το ίδιο, όταν θα έχει την αγάπη για τον εαυτό της, θα αποκαλέσει την ευτυχία στον εαυτό της. Την πληρότητα, έτσι όπως την άκουσα από το δικό σας το στόμα, είναι κάτι πιο γενικό. Που πληρότητα θα νιώσει ο Κωνσταντίνος για να νιώσει αυτή την αγάπη. Σχίσω με το δικό σας ορολόγιο. Γενικά, όταν θέλουν να λέει πολλές στιγμές, αλλά οι στιγμές ευτυχίας.
οποίες για να στηριχθούν και να υπάρξουν. Πρέπει να υπάρχει πόνο υπό... Ακριβώς. Εγώ με τον Άγγελο διαφωνώ. Έχουμε κάνει συζητήσεις επί αυτού του θέματος. Δηλαδή είναι συνεχιζόμενη αυτή η διαφωνία μας. Παρ' όλα αυτά, εμένει στη διαφωνία. Απλώς είναι γραφός. Είναι το πώς εγώ είμαι ευτυχισμένος. Εκτός και αν το αρέσει το στιγμές είναι... Αφού έκανες και τέτοιο. Έλενα. Εντάξει, πολύ λίγο να συνδέεται με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Ωστόσο, εγώ προσωπικά, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι την ευτυχία, είναι όταν κάνω έναν αναστοχασμό για το τι έχω πετύχει έως τώρα. Πολύ ωραίο. Θα θεωρήσεις θετικό. Ναι, ναι, ναι. Η πρόοδος, αλλά το συγκρίνω λιγάκι με το τι κατάφερα, το κάνω λίγο στοχοθετημένο, δηλαδή κάθε χρόνο τι πετυχαίνω. Να. Και εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιώ ότι και αυτό τα επέτυχα και αυτό κάνω τα τσεκαρίσματά μου, νιώθω ευτυχισμένη. Οπότε εσύ έχεις έναν δρόμο, τον οποίο τον διανύεις, ούτως ώστε όταν κάνεις τάσεις σε αυτόν τον δρόμο να είσαι ευτυχισμένη. Okay. Εγώ αυτό που λέω εδώ πέρα, με βολεύει πάρα πολύ το πέρασμα που μα... αλλά... Το χαράσατε δεν πρέπει να μιλήσω δεν το ήξερα, αν ήξερα... Τέλος πάντων. Εσένα έπρεπε να όταν δημιουργήσεις αρμονία στη ζωή σου μεταξύ του μυαλού, δηλαδή των αποφάσεών σου, των προτιμήσεών σου, τα πράγματα που θεωρείς εσύ σημαντικά, εγώ τα λέω αρχές αυτά, αυτά που θεωρείς δηλαδή εσύ σημαντικά για τον εαυτό σου, αυτά που δεν θα απαρνιώσουν, αυτά που όποτε τα απαρνιέσαι νιώθεις πολύ άσχημα, αυτά τα θεωρώ αρχές. Οπότε όταν εμείς φέρουμε τη δράση μας, την κίνησή μας σε αρμονία με τις αρχές μας, εγώ αυτό είναι που θεωρώ ευτυχία. Δηλαδή, θεωρώ ότι η αρχή μου είναι η αγάπη του εαυτού και η αγάπη γενικότερα. Όταν ζω μια ζωή σε αυτό το σημείο, τότε έχω ευτυχία. Όταν ζω μια ζωή η οποία είναι μια διαρκής ανάταση, μια διαρκής εξέλιξη, ένα διαρκές... μια διαρκής αναβάθμιση, νιώθω ότι είμαι αληθινός στον εαυτό μου, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πάντα, άρα νιώθω ευτυχία. Και την πιο γενική έννοια της πληρότητας μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα μαζί. Και περισσότερο όταν λέμε ένα μόνο, δεν εννοούμε ένα μόνο, ίσως να εννοούμε ότι αυτό είναι το κύριο ή αυτό που μας κατέβηκε αυτή τη στιγμή να πούμε. Αλλά όταν φέρουμε αυτή την αρμονία, έχουμε και μερικές ακόμα παράπλευρες, όχι απορίες, παράπλευρα bones. Έρευνες στην Αμερική από το Delivering Happiness, το οποίο είναι μια από τις πιο δραστικές, μη κερδοσκοπικές, που βοηθάνε τις εταιρείες να δημιουργήσουν ευτυχισμένους υπαλλήλους, μας έφερε αυτό. Οπα. Το οποίο δεν φαίνεται. Το οποίο δεν φαίνεται, συγγνώμη. 300% μεγαλύτερη δημιουργικότητα στους υπαλλήλους, αλλά και στα αφεντικά, όταν είναι αρμονική η εταιρεία με τα θέλω και με τις πράξεις της. 37% περισσότερες πωλήσεις. 46% μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, αυτά τα έχουμε δουλέψει με τον Άγγελο. 50% λιγότερα ατυχήματα. 44% λιγότερες αποχωρήσεις ή παραιτήσεις. Και 66% λιγότερες μέρες ασθένειας. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα και αυτά τα κάνουν σε μεγάλες εταιρείες, οπότε ξέρεις ότι σαν γενικός αριθμός ισχύει. Μπορείς στη δική σου την εταιρεία, επειδή είσαι πολύ σκληρός με τους υπαλλήλους, να μην τολμούν να πάρουν άδεια, αλλά σε γενικές γραμμές αυτά τα νούμερα είναι που μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν. Αυτό είναι το σηματάκι του Delivering Happiness. Του οποίου ο δεκάλογος αυτός είναι μια προσαρμογή του βασικού του δεκαλόγου σε λιγάκι πιο ανθρώπινα, λιγότερο εταιρικά και περισσότερο ελληνικά δεδομένα. Το πρώτο πράγμα που μας λέει λοιπόν, το πρώτο βήμα για να αποκτήσουμε την ευτυχία, είναι να αποφασίσουμε ότι το θέλουμε. Να αποφασίσουμε ότι θέλουμε η ζωή μας να διέπεται από τις αρχές μας. Να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να ορίζεται η ζωή μας από τις αρχές μας. Και να απαντήσουμε στην ερώτηση, θέλεις να ορίσεις εσύ τι σε ορίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό.
πάρα πολύ συχνά, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, μας ορίζουν οι προτιμήσεις των γονέων μας ή η αντίδρασή μας στις προτιμήσεις των γονέων μας. Και δεν είναι σπάνιο αυτό να το κρατήσουμε και σε άλλες ηλικίες. Το ειδικά. Πολύ συχνά δηλαδή μπορεί να πεις εσύ ότι εγώ για να είμαι πετυχημένος πρέπει να βγάζω πολλά λεφτά, επειδή ο μπαμπάς σου θεωρούσε ότι για να είναι κάποιος πετυχημένος πρέπει να βγάζει πολλά λεφτά. Ενώ στην πραγματικότητα εσύ αυτό που θέλεις είναι μια σταθερή ζωή για να είσαι ευτυχισμένος. Λέω τώρα παράδειγμα, εντάξει. Και ξεχνάς τη σταθερή ζωή και τρέχεις συνέχεια πίσω από το χρήμα, όχι γιατί εσένα σε ικανοποιεί, όχι γιατί εσένα σε γεμίζει, αλλά γι' αυτό. Και το αντίθετο μπορεί να ισχύει. Μπορεί εσύ, και δεν το κρίνω, να θέλεις να βγάλεις πολλά λεφτά. Και οι γονείς σου να λένε να είναι πιο zen, να είναι πιο. Εγώ είμαι πιο large, είμαι πιο elite. Δεν κυνηγάω τα λεφτά, είμαι πιο ηθικός άνθρωπος. Έχουν διάφορες τέτοιες. Τα λεφτά δεν έχουν σημασία. Τα λεφτά δεν έχουν σημασία και διάφορα τέτοια. Και εσύ να θες να κυνηγείς τα λεφτά, αλλά να ντρέπεσαι και να νιώθεις ενοχές που το κάνεις αυτό. Οπότε με το που θα αρμονίσεις αυτό που πραγματικά θέλεις, τα λεφτά, με αυτό που πραγματικά κάνεις, το να κυνηγάς τα λεφτά, κατευθείαν αποκτάς μια ισορροπία μέσα σου. Ξέρεις τι κάνεις, ξέρεις γιατί το κάνεις και από τη δική μου την εμπειρία πετυχαίνεις κιόλας. Γιατί όταν είναι ανισόρροπα, δεν αφοσιώνεσαι αρκετά, τουλάχιστον. Το επόμενο βήμα είναι να καθορίσεις τις αρχές σου. Εδώ πέρα σας έχω ένα παράδειγμα πώς έκανα εγώ αυτόν τον καθορισμό. Δεν ήμουν ποτέ τόσο αδύνατος, αλλά εδώ. Βλέπουμε ποιες είναι οι δικές μου προσωπικές αρχές. Είναι μια αρκετά μεγάλη δουλειά. Εγώ θα ήθελα τώρα, αν σας είναι εύκολο και αν δεν έχετε χαρτί και μολύβι να σας δώσω, να μου συμπληρώσετε 2-3 από τις αρχές για τις οποίες είστε σίγουροι ότι είναι δικές σας. Έχουμε... Θέλει κανένας... Τι. Καρτάκι θέλω. Θέλουμε στυλό. Στυλό έχουμε. Καρτάκι και... Αρχές. Θα σας δώσω εσάς αυτό γιατί... Εγώ θέλω να μου γράψετε από 1 έως και 3, μπορώ να σας στείλω το PowerPoint, δεν χρειάζεται να το... από 1 έως και 3 αρχές σας, αξίες, πολύ ωραία, από 1 έως και 3 αξίες, οι οποίες είστε σίγουροι ότι είναι δικές σας. Δεν είναι του παπά, δεν είναι του γείτονα, δεν είναι της μαμάς. Η μητέρα μου. Δεν είναι και γράφει. Δεν είσαι να εκείνη θα τη στείλει το PowerPoint. Οι δικές μου οι απαντήσεις. Περάσουν και τα όνομα, θα ήθελα. Όχι, αυτό θα το κρατήσετε εσείς, εγώ δεν το θέλω. Δεν σας είναι. Είναι και ο πιο εύκολος τρόπος να είστε ειλικρινείς. Οι δικές μου οι πρώτες απαντήσεις που θα κάνει σε αυτή την ερώτηση ήταν: ο καθένας είναι διαφορετικός, εμείς δημιουργούμε το μέλλον, κάνουμε όλα όσα πρέπει, δημιουργούμε ομάδες και η επιτυχία μετρέται σε ευρώ, σε χαμόγελο και σε ποιότητα. Αυτό ήταν η πρώτη μου προσπάθεια σε αυτό. Μετά κάνω σαν και... Ερώτηση που μας κάνεις σε αυτήν την ερώτηση σας έκανα. Όλα αυτά, είχα ξανά μία. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δημιουργούμε εμείς το μέλλον μας, κάνουμε όλα όσα πρέπει, δημιουργούμε ομάδες, επιτυχία μετριέται σε ευρώ, χαμόγελο και ποιότητα. Το τελευταίο δεν είναι όμως, οι αξίες. Όλα είναι αξίες. Όλα. Για μένα, εγώ αυτή ήταν η πρώτη μου απάντηση. Αυτές είναι οι απαντήσεις. Αλλά μετά κάθισα και έπιασα όλες αυτές τις απαντήσεις και είδα ποια από αυτά τα λέει ο περίγυρός μου περισσότερο παρά εγώ. Ποια από αυτά θα απαρνιώμουν. Έτσι και μου λέγανε, μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις, ποια από αυτά θα παρατούσα. Ποια θα πετούσα στην άκρη. Και έφτιαξα μια δεύτερη λίστα. Που από εδώ πέρα μπορείτε να τη γράψετε γιατί αυτές είναι οι σωστές αρχές που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Είναι ελευθερία, ανάπτυξη, συντροφικότητα, ηθική, ευτυχία, κοινωνικότητα, τεχνολογία,
υγεία, παραγωγικότητα και άνεση και ομορφιά. Ελευθερία, ανάπτυξη, συντροφικότητα, ηθική, ηθική, ευτυχία, ευτυχία, κοινωνικότητα, κοινωνικότητα, τεχνολογία, υγεία, παραγωγικότητα και άνεση και ομορφιά. Μην το βγάζεις. Το επόμενο δεν αλλάζει πολύ. Άνεση και ομορφιά. Ναι, ναι. Άνεση και ομορφιά δεν είναι και τόσο... Αυτό ήταν... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν αγοράζω τίποτα αν δεν είναι άνετο. Τίποτα! Δεν αγοράζω παπούτσια, δεν αγοράζω εσόρουχα, δεν αγοράζω στυλό, δεν αγοράζω τίποτα αν δεν είναι άνετο. Άρα όταν είμαστε στριμωγμένοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πρέπει να μην κάνουμε τίποτα. Όχι! Μέχρι να δούμε... Όχι! Όχι, όχι, όχι! Είναι κανείς άλλος που έχει πάρει, που νόμιζε ότι αυτό ισχύει. Okay. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι μόνο αυτό που εγώ θέλω σωστά. Και αυτά ισχύουν μόνο για τον δικό μου κόσμο. Εντάξει. Για μένα, εάν βρίσκομαι σε μια άβολη κατάσταση, πρέπει να κάνω πράγματα για να μην είναι άβολη. Πρέπει να σταματήσω να είναι άβολη αυτή η κατάσταση. Αυτό άμα σας προβληματίζει εν όψη κάπου που είναι να κάνετε. Δεν θα το κάνετε, γιατί... Όχι, γιατί θα βρω τρόπο να το κάνω άνετα, εάν θέλω να το κάνω. Στον ίδιο χρόνο ή στον ίδιο χρόνο. Στο πιο... Υπάρχουν πράγματα, που θυσιάζεις, υπάρχουν και αρχές τις οποίες θα έχεις στη σειρά. Εάν μου είναι άβολο να είμαι ελεύθερο, αν μου είναι άβολο να είμαι ελεύθερος και να αναπτύσσομαι, θα το δεχτώ. Γιατί για μένα η ελευθερία και η ανάπτυξη είναι πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά θα προσπαθήσω και αυτά να τα κάνω άνετα. Υπάρχει μια ιεραρχία. Όλοι μας έχουμε μια ιεραρχία. Κάποιοι από εμάς θεωρούμε τη φροντίδα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ένα πράγμα πολύ πιο από αυτή τη λίστα και πιθανόν πολλοί από εσάς να θέλετε να το βάλετε μέσα. Εάν αυτό το έχετε ψηλά στη λίστα σας, τότε θα πρέπει να μην είσαστε τόσο άνετα όταν το κάνετε. Δηλαδή, άμα σας υποχρεώνουν οι συνθήκες να μην είσαστε άνετα όταν φροντίσετε, θα πρέπει να το δεχτείτε. Και να ψάχνετε αργά-αργά να βρείτε τρόπο να το υπερβείτε. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε το τι θεωρούμε εμείς πιο σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό. Δεν είναι όλα ίδια. Εντάξει. Αλλά όταν την έκανα λοιπόν αυτή την άσκηση εγώ ή τον εαυτό μου, μετά μου λέει ο δάσκαλός μου, ο Άγγελος Οδερλόπος που είχε ομιλία αμέσως πριν από εμάς, όχι σε αυτήν την αίθουσα, στην κάτω, μου είπε ότι δεν αρκεί αυτό. Και αυτό δεν θα προλάβουμε. Όχι, δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε εδώ. Αλλά μου είπε, χρειάζεται να εξηγήσεις τι εννοείς με τη λέξη ελευθερία και αυτό να το κάνεις γραπτός. Οπότε εγώ θεωρώ, γιατί λέγοντας τη λέξη ελευθερία, ότι έχω δυνατότητα να κάνω επιλογές και όλες τις επιλογές που κάνω, αναλαμβάνοντας την προσωπική ευθύνη για αυτές και τις επιπτώσεις τους, έχω δικαίωμα να τις κάνω. Αυτό είναι για μένα ελευθερία. Εντάξει. Για άλλον ελευθερία είναι να κάνει ό,τι του καπνίσει. Και ό,τι και να συμβεί, συνέβη. Έχει ελευθερία και χρήματα. Εάν δεν έχεις πολλά λεφτά, έχεις λιγότερη ελευθερία. Ισχύει. Είναι ενέργεια το χρήμα. Είναι, ο αδερφός μου λέει είναι αποθήκες οι ενέργειες. Δεν είναι καν ενέργεια. Μετά το δεύτερο, ανάπτυξη. Διάθεση για αλλαγές, δηλαδή να είμαι ανοιχτός στις αλλαγές, γι' αυτό σημαίνει για μένα ανάπτυξη. Και δράση και ευελιξία. Θέλω να είμαι μονίμως ευέλικτος, να μην αισθανθώ ποτέ παγιωμένος και να δρώ. Να μην είμαι... να είμαι δραστήριος και να είμαι και... να μου είναι εύκολη... Σ' αρέσει τα ηχητικά. ηθική ισορροπία αρχών και πράξεων, ευτυχία, κατάσταση, αλλογιαστημένες, ασυντροφικότητα, αγάπη, κοινό μέλλον, συμπόρευση. Αυτό θεωρώ εγώ τέτοιο. Να μοιράζεις την αγάπη δηλαδή. Αγάπη, που λέει και το τραγούδι, συντροφικότητα, συμπόρευση. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Τεχνολογία με ενδιαφέρει μόνο για την εφαρμοσιμότητα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει έτσι απλώς η τεχνολογία, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω. Λέγω της ευκολίας, έτσι. Σαν ευκολία. Λύσεις. Είπαμε, ήθελε άνεση. Ακριβώς. Υγεία,
ψυχική και σωματική και μια ισορροπία μεταξύ αυτών και παραγωγικότητα εγωκεντρικά. Θέλω εγώ να είμαι παραγωγικός. Ευχαριστιέμαι εγώ να είμαι παραγωγικός. Δεν με πειράζει η άλλη να είναι και λέγεται περίπτωση καθόλου. Οπότε μπορείτε αυτά που γράψατε να τα ραφινάρετε. Να πείτε τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας αυτό. Ειδικά η λέξη ελευθερία έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδόσεις. Είναι πολύ ελεύθερο θέμα. Στην κοινωνικότητα. Ναι. Δεν βλέπω να. Προσφορά συμβουλή και διαμόρφωση. Παρακαλώ. Αυτό αναλύουμε. Δεν βλέπω μαδικότητα σε όλα αυτά που συζητάμε. Ναι. Γιατί είναι εγωκεντρικό. Γιατί θεωρώ, γιατί θεωρώ εγώ τι θα προσφέρω στους άλλους, ότι είναι δική μου κοινωνικότητα. Οι άλλοι, αν θα το δεχτούν ή όχι, είναι μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή, εγώ εδώ θα σας έκανα ακριβώς την ίδια ομιλία και δύο άτομα να είσαστε. Άρα, ηγετική στάση δεν είναι έτσι. Δεν το βλέπω εγώ έτσι, αλλά αν το βλέπετε εσείς έτσι και σας ικανοποιείτε. Δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλές έννοιες μαζί. Ναι, είναι πολλές έννοιες μαζί. Και όσο περισσότερο τις αναλύσεις, τόσο καλύτερα είναι για να ξέρεις με τι θα εναρμονιστείς. Αυτές οι αρχές που είναι και 10 στον αριθμό. Εγώ. Είναι δικές σας. Δικές προσωπικές, ναι. Που τις βγάλετε πώς δηλαδή. Γιατί έχουν ασχοληθεί και μεγάλοι διανοητές. Όχι, όχι. Αυτές είναι προσωπικές για τον Λάμπρο. Ο κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικές. Το παράδειγμα της φροντίδας είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Η μητέρα μου, αν δεν έβαζε τη λέξη φροντίδα μέσα σε αυτό, δεν θα ήταν η Ευφροσύνη, θα ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Αυτά είναι καθαρά προσωπικά πράγματα. Οι αρχές, αυτά που θεωρείς αναπόσπαστα κομμάτια σου, κάποια είναι κοινά για όλους. Κάποια δεν είναι. Παραδείγματος χάρη ο Γιάννης. Εάν δεν βάλει τη λέξη παράδοση μέσα, και εκείνος δεν θα είναι ο ίδιος. Θα είναι ένας άλλος άνθρωπος. Εμένα, για μένα η παράδοση δεν είναι από τα αναπόσπαστα πράγματα. Κάθε άνθρωπος. Παράδοση εννοεί. Την ιστορία, την αρχαία ελληνική, την βυζαντινή, την. Το παρελθόν. Το παρελθόν. Κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετικό τρόπο να βλέπει το τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Και αυτό είναι υπέροχο. Ακριβώς εάν. Δεν θέλετε να με πιάσετε σε αυτό. Γιατί εγώ τη θεωρώ παράδεκτο πράγμα. Αλλά ας το αφήσουμε. Συμφωνία με την σκέψη του χαμελέον. Α, ναι, δεν με πιάνετε εύκολα. Αυτό είναι και το παράδειγμα. Ναι, ναι, όχι, και εγώ. Εσείς δεν πάτε στα δύσκολα. Ξέχετε την πέραση που πάτε. Γιατί τώρα που πούμε δικαιοσύνη δεν ξεβλέπουμε. Ακριβώς, δεν το πιάνουμε αυτό το θέμα. Είναι μια ολόκληρη ομιλία. Ένα δίωρο χρειάζεται γι' αυτό, γι' αυτό και δεν το κάνουμε για σήμερα. Αλλά θα το προσπεράσουμε ηθελημένα και σε κάποια δεύτερη φάση, κάποια στιγμή θα ανοίξει το στόμα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, θα χρειάζεται να φτιάξει το δικό του δεκάλογο. Ακριβώς. Και μπορεί να δεν χρειάζεται ένα δεκάλογο, μπορεί να είναι τρία πράγματα. Αν δεν είναι τρία, εγώ θα έλεγα να λυπείς. Δηλαδή με ένα και δύο πράγματα. Ναι, είναι και αυτά λίγα. Εγώ θα έλεγα αναπτύξτε τα περισσότερα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσες διαφάνειες έχουμε για να κάνουμε σωστή κατανομή χρόνου, να προλάβουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Α, δεν το παρακολουθώ, έχω το ρολόι εκεί πέρα, το κοιτάζω. Μπορεί να με βλέπετε κάποια φορά που κοιτάζω ψηλά από εκεί. Δεν είναι NLP ότι. Α, το λένε. Εξυπηρετώ. Είναι ότι κοιτάζω το ρολόι. Οπότε το τρίτο βήμα είναι να δω και να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Με τη μητέρα μου που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Με τους φίλους μου που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Ποιες είναι οι δικές τους αρχές για να δω τι θέλω να προσαρμόσω εγώ στη ζωή μου. Γιατί δεν είναι μόνο οι αρχές αναπόσπαστοι, υπάρχει και ανθρώπινος παράγοντας. Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα νησί στο μέσο του. Μπορούμε, εντάξει. Άμα το θέλουμε, το κάνουμε και αυτό. Αλλά να είναι συνειδητή απόφαση. Οπότε βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε αμέσως γύρω μας. Και βλέπουμε και το συζητάμε μαζί τους. Αυτές είναι οι αρχές μου. Πώς τις βλέπεις? Εσύ θα πρόσθετες κάτι ακόμα? Και κάθεσαι και το συζητάς. Και μετά με ένα ακόμη άτομο ή μόνο σου αποφασίζεις να ανανεώσεις την αρχική σου τη λίστα ή όχι. Αυτή είναι δουλειά πολύ προσωπική και αφορά το αυθεντικό. Και το αυθεντικό για τον κάθε έναν μας είναι ο εαυτός του. Οπότε, εάν εσύ δεν ορίζεις τον εαυτό σου, τότε όλο αυτό το πράγμα ξέχνατε. Να βάλουμε ένα προσπρίσι από πάνω, δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε, εσύ και αν θεωρείς ότι έχεις έναν συμπορευτή ή έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεσαι απόλυτα κτλ., μπορείς να το κάνεις μαζί με αυτόν τον άνθρωπο.
η δουλειά του coach σε αυτήν τη διαδικασία είναι μόνο να ακούσει και να ρωτήσει διευκρινήσεις. Τίποτα άλλο. Εάν θέλετε να ακούει άτομο, μπορεί να λέει την άποψή του και να σας προτρέπει και να σας βοηθά να καταλήξετε κάπου. Αυτό μπορεί να δουλέψει και στα προσωπικά μας πράγματα με τον σύντροφό μας και στις εταιρείες με τον συνεταιρό μας. Όχι με υπαλλήλους, ας πούμε. Εκτός αν αυτός ο υπάλληλος είναι τελείως αναπόσπαστος και είναι σχεδόν συνεργάτης. Είναι σχεδόν συνέτερος. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι στον άνθρωπο που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί του, όχι που θα πάρουμε τη γνώμη του, που θα οριστικοποιήσουμε τα πράγματα μαζί του, θα πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτή την εταιρεία. Το μαζί για πόσο καιρό, δηλαδή αν είναι να είμαστε μαζί το 2016, καθόμαστε και το κάνουμε τώρα και στο 2016 το ξανασυζητάμε. Για πάντα προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα είναι για πάντα. Το ότι το μέλλον αλλάζει, αλλάζει. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω. Καταρχήν και με το σύζυγο το κάνεις το ίδιο πράγμα και μετά από 3 χρόνια χωρίζει. Και με οτιδήποτε συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι εκείνη τη στιγμή που το κάνεις αυτό, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξεις γνώμη. Όσο μπορείς να είσαι σίγουρος. Για να μην σε επηρεάσει κάποιος που είναι περαστικός από τη ζωή σου. Ακριβώς. Για να μην σε επηρεάσει κάποιος που δεν είναι αρκετά σημαντικός στη ζωή σου. Δηλαδή, η γραμματέα σου ή ο πολύ καλός ο πολιτής σου δεν είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Το παιδί σου δεν είναι ό,τι πρέπει για αυτή τη δουλειά. Γιατί το παιδί θα αλλάξει. Χρειάζεται ένας άνθρωπος με τον οποίο τα μοιράζεσαι αυτά. Και θα πρέπει και εκείνος να συμφωνήσει μαζί με αυτό. Και θα πρέπει και εσύ να συμφωνήσει με αυτό που θα συζητήσει. Είναι λεπτό αυτό το πράγμα έτσι και το κάνεις με δεύτερο άτομο. Με τρίτο άτομο δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δουλέψει. Θα πάμε σε συμβιβασμούς. Τι είστε με τρίτο άτομο, συγγνώμη. Σε μια εταιρεία συνήθω συμβαίνει αυτό. Εάν μπήκε τρίτο άτομο στον ορισμό τη ηθική τη εταιρεία, τότε θα μπούμε σε συμβιβασμούς. Κανένα δεν θα είναι από του τρει ευχαριστημένο και κανένα δεν θα είναι ευτυχισμένο με στην εταιρεία. Χρειάζεται ή ένα ή δύο άτομα να ορίσουν το τι είναι. Ωραία. Το είπαμε αυτό βασικά. Το ότι τα μαζί με τη. Ναι, αυτή τη δουλειά που κάνουμε το τέταρτο βήμα που τα συνδυάζουμε με τον άλλον. Πήραμε τις γνώμες των ανθρώπων που δεν μπορούμε να. Το τρίτο είναι ότι πήραμε τις γνώμες των ανθρώπων που δεν θέλουμε να αποχωριστούμε. Τους πολύ καλούς πολιτές, πολύ καλούς διευθυντές, την πεθερά, τον γείτονα, τον πάρα πολύ καλό φίλο. Τους ανθρώπους που εάν μας δουν εμάς ευτυχισμένους και δεν συμφωνούν με αυτά που κάνουμε, δεν θα μας διώξουν. Δηλαδή, πιο πολύ θέλουν να μας δουν ευτυχισμένο παρά να είναι μαζί μας. Ευτυχισμένο πιο πολύ, τίποτα άλλο τόσο σημαντικό. Εντάξει. Και μετά βρίσκουμε τον ένα και το συζητάμε, το τέταρτο βήμα. Αφού το κάνουμε αυτό, γράφουμε ένα κείμενο πάνω σε αυτό το θέμα και το δίνουμε στο ευρύτερο κοινό μας. Στα παιδιά μας, τα ξαδέλφια μας, στους γύρω μας. Ξέρεις, Θανάση, εγώ αποφάσισα να αλλάξω λιγάκι τη ζωή μου. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ σημαντικά και υποθέτω ότι αυτά θα αρχίσω να υιοθετώ από το 2016, επειδή είναι το καινούργιο έτος και άνοιξε η 12η πύλη ενεργειακή ή οποιονδήποτε άλλο λόγο πιστεύεις εσύ. Εντάξει. Μετά του ζητάς να απαντήσουν σε αυτό. Το παίρνεις λοιπόν αυτές τις απαντήσεις και κάνεις πάλι την ίδια διαδικασία με αυτόν τον έναν. Και με αυτόν τον έναν ή μόνο σου αποφασίζεις αν αυτές οι αρχές, οι τελικές που έχεις βγάλει είναι αυτές με τις οποίες οι Αμερικάνοι το λένε hire or fire. Είναι, θα προσλαμβάνεις και θα απολύεις με αυτό. Εάν ο άγγελος συνεχίσει να πιστεύει ότι είναι στιγμές ευτυχίας και όχι κατάσταση ευτυχίας, εγώ τον απολύω από φίλο μου. Καταλαβαίνεις. Οπότε είναι τόσο σημαντικές αυτές οι αρχές, ώστε να ορίσω τη ζωή μου από αυτό. Έτσι ξεκινήσαμε. Θέλεις να ορίζεις αυτό που σε ορίζει. Οπότε χρειάζεται να πεις ότι εγώ όντως ορίζομαι από αυτό που θέλω να ορίζομαι. Εγώ είμαι άνθρωπος της ελευθερίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να καταπιέζει τους άλλους δεν έχει σχέση στον εσωτερικό μου κύκλο. Δεν έχει σχέση στην εταιρεία μου. Δεν έχει σχέση. Πώς να το πω. Εάν το θέλει το παιδί μου, το αποκληρώνω το παιδί μου. Έτσι.
κάνεις τις προαγωγές σου, έτσι κάνεις τα bonus σου, έτσι κάνεις τα δώρα σου, έτσι κάνεις, έτσι φέρεσαι στους προμηθευτές σου και στους υπαλλήλους σου. Έτσι επιλέγεις σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πας. Εγώ όταν άκουσα πως φέρε το σκλαβενίκι στους υπαλλήλους του, που πάνω ξεκινούσε το Capital Control που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε παραπάνω φραγκοδίφραγκα, τους πλήρωσε cash μέσα στο κατάστημα, όλους, τότε κατάλαβα ότι εγώ δεν πρέπει να ψωνίζω από άλλο μαγαζί, πρέπει να ψωνίζω από αυτόν, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αντίστοιχες ηθικές αξίες με εμένα. Και σε άλλο σούπερ μάρκετ και σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει γίνει αυτό. Ναι, εγώ αυτό άκουσα και επίσης είναι διότι τρέχουμε από το σπίτι μου, οπότε δεν συμβαίνει κιόλας. Είναι και άνεση. Δεν έχεις καλέξια γι' αυτό. Πάμε σε δύο. Επηρεάζεις την άποψή σου από κάτι που μπορεί να είναι marketing για τον άλλον. Άρα δεν είναι αξία για σένα. Ναι, είναι αλλά αν είναι συνεπής, συνεπής αυτό το marketing και ο Σκλαβενίτης είναι, γιατί όταν πήρε το Atlantic δεν απέλυσε κανένα και τους πλήρωσε τα χρωστικά του Atlantic, γιατί είναι τέτοιοι άνθρωποι εκεί. Εφόσον είναι συνεχές αυτό το πράγμα που κάνει. Για να έχεις και γνώμη για αυτό που λέμε. Δηλαδή. Ναι. Μόνο έτσι το αναλαμβάνεις την ευθύνη των απόψεών σου. Αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου. Αυτός είναι ο τρόπος του κόσμου να δει το πράγμα. Κάποιος που είναι πιο χύμα από μένα μπορεί να ζήσει πιο χύμα από μένα, φτάνει να αναγνωρίσει στον εαυτό του το δικαίωμα να είναι πιο χύμα. Να πω και εγώ κάτι για το σκαφανιστικό. Εργαζόμουν και κάποια στιγμή πέρασε στο δημόσιο και έφυγε. Και δεν τη δώσανε αποζημίωση. Και πέρασα εγώ στα κεντρικά και μίλησα με τον ίδιο τη σκαφανιστική. Και λέω μα προχθές, διώξτε την έντα που έκλεπε. Και τη δώσετε αποζημίωση. Στην αδερφή μου που ήταν ευσυνείδητη επί τρία χρόνια, δεν θα δώσετε. Αφού σκέφτηκε λίγο, λέει, πέστε να περάσει από εδώ. Το άκουσε κανείς αυτό, βγήκε σε κανένα marketing. Είναι περίεργη. Οι άνθρωποι δεν πάνε με την εποχή, πάνε με το δικό του τον τρόπο. Και το χαίρομαι. Και τώρα έτυχε να μιλήσουμε για το θέμα. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που δουλεύουν έτσι, ή είναι πραγματικά φιλελεύθεροι, ή είναι πραγματικά ασχολούνται με την άνεση. Ή με την ομορφιά, ή κάνουν τι χαίρεσαι εσύ. Εγώ απλά το είπα σαν παρακτήσεις αυτό που λέγαμε, ότι δεν μπορεί να επηρεάζει τις αρχές σου, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Όχι, με δεν επηρεάζει. Με βάση το τι πιστεύεις ότι γίνεται έξω όλη να έχεις γνώση. Όχι, καταλαβαίνω τι λες τώρα. Όχι, δεν επηρεάστηκαν οι αρχές μου. Απλώς είδα τις αρχές μου στα μάτια κάποιου άλλου, και τον εκτίμησα περισσότερο επειδή είδα αυτό. Άρα, τα... Εάν ήταν ψεύτικο, αργά ή γρήγορα θα το μάθω. Okay. Τώρα, το 7ο βήμα είναι να ενημερώσεις τους πάντες, για να μην τους έρθει εξαπίνηση, ξέρεις, εγώ σε απολύω επειδή, επειδή πιστεύεις ότι η ευτυχία είναι στιγμές, πρέπει να τους ενημερώσεις ότι ξέρεις, εγώ... Οι στιγμές φαίνονται σαν ερωτικές. Σαν ερωτικές στιγμές. Σαν ερωτικές στιγμές. Η ευτυχία. Τώρα τι να σας πω, δεν έχω λόγια για τον Άγγελο, είναι... Καλά, είναι και νέος και μπορεί να το πει αυτό. Ναι, ανάλογη με την ηλικία. Κάποιοι είναι πιο διαλεκτικοί μαζί σου από μένα. Οπότε το εκθέτουμε αυτό στο γενικότερο σύνολο και ρωτάμε την άποψή τους. Γιατί μπορεί να είπαμε καμιά κουλαμάρα. Και το γενικότερο σύνολο έχει ανθρώπους πιο αυστηρούς, πιο παράξενους, που θα σου πούνε την άποψή σου, την άποψή τους, γιατί μπορεί να είπες κουλαμάρα. Δηλαδή, εγώ χτες το απόγευμα είδα έξω από μια. Μιλούσανε μέσα και μπαίνανε, έμπαινε ο κόσμος. Και έδινα, είχε δύο κοπελίτσες και δίνανε το σχέμα τα περιεχόμενα της ομιλίας. Και οι κοπελίτσες δίνανε το ντοσιέ αυτό μόνο στον άντρα, έτσι και ήταν ζευγάρι. Αυτό, έτσι και μου το έλεγε κάποιος που το έκανε αυτό, θα του έλεγα αυτό είναι σεξιστικό, πρόσεξέ το. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικά ενδιαφερόμενος σε συγκεκριμένη ομιλία. Πρέπει να προσφέρεις το ντοσιέ και στους δύο. Σωστά. Αλλά εκείνοι δεν το σκεφτήκανε. Εκείνοι θεωρούσαν ότι είναι ευγενικό να το δώσουν στον άντρα ή ότι άλλο μπορεί να σκεφτήκανε. Εντάξει. Δεν υπήρχε δόλος. Οπότε όταν το εκθέτουμε στο ευρύ κοινό, σε ανθρώπους που ίσως και συχνά διαφωνούν μαζί μας, μπορεί να μας πούνε μια άποψη την οποία δεν περιμέναμε να την ακούσουμε. Αχ, πρόσφατα είδα ένα. Τέλος πάντων, να μην πάμε σαν παραδείγματα σε αυτό. Ειδικά σε θέματα ρατσισμού και σεξισμού, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουμε. Είναι πολύ παράξενα πράγματα. Γιατί τα θεωρούμε τελείως αυτονόητα. Μετά συνδυάζουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε, πάλι με τον έναν,
και τα κάνουμε ένα κείμενο. Παίρνουμε την κριτική από τους πολλούς, βλέπουμε εάν όντως έχουμε κάνει λάθος κάπου, τα διορθώνουμε, επιβεβαιώνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να ζούμε, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να φερόμαστε στους προμηθευτές μας και στους πελάτες μας, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συμπεριφερόμαστε στους συγγενείς μας και στους γείτονές μας, και αυτόν τον τρόπο θέλουμε να επιβραβεύουμε όταν οι άλλοι μας φέρουν με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί με αυτό. Σκεφτείτε το ένα πράγμα ή τα τρία πράγματα που γράψατε στο χαρτί. Εάν εσείς αυτό τώρα το είχατε δουλέψει τόσο καλά και ήσασταν τόσο σίγουροι, γιατί μετά από τόση δουλειά είσαστε πολύ σίγουροι γι' αυτό. Εάν εσείς αυτό το συζητήσετε με τους γύρω σας, τη δουλέψετε έτσι και στο τέλος ζείτε τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο, πόσο πιο εύκολο θα γίνει να είναι μόνιμη κατάσταση ευτυχία. Επίσης, κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Κάποιοι θα απολυθούν. Γιατί είναι σεξιστές, γιατί είναι ρατσιστές και εσύ αποφάσεις ότι αυτό το πράγμα το απορρίπτει στη ζωή σου. Και αυτοί θα δυσαρεστηθούν. Δεν υπάρχει τρόπο να το κάνεις αλλιώς. Εάν ο Γιάννης πει ότι η παράδοση είναι κανόνας απαράδοτος στη ζωή μου, εμένα μάλλον θα με ξεχάσει. Λίγο γυάλα δεν είναι όλο αυτό. Δηλαδή, λίγο γυάλα, ότι απευθύνεσαι πια και έχεις 15 ανθρώπους και όχι 25 ή 100 που έχεις μέχρι τώρα. Βάζεις δίπλα σου τους ανθρώπους που θέλεις να έχεις δίπλα σου. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Έγραψα τώρα εδώ πέρα κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Να έχω αυτό το ποτηράκι από προθέσει. Αφού είναι πλαστικό, ναι, το βάζω στην τσέπη. Άρα λέω για μένα η οικολογία είναι τρόπο ζωή. Τέλος, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Στη δουλειά μου λοιπόν πώς θα το εφαρμόσω. Ο προμηθευτής που είναι περισσότερο οικολογικός, να το πω έτσι. Να το προτιμήσω. Έχει ένα 30% παραπάνω κόστος. Τελείωσε. Ξεχνάω τους άλλους και λέω τελείωσε. Από εδώ και πέρα θα πληρώνω 30%. Στις αρχές σου έχεις βάλει και το να βγάζεις χρήματα, φαντάζομαι. Ναι, υπάρχει και αυτό. Ποιο είναι πιο ψηλά. Το 30% μεγαλύτερο κόστος. Είναι αναπνοή, δεν είναι. Ακριβώς. Οπότε τι θα κάνεις. Δεν θα είσαι πραγματική στον εαυτό σου, θα νιώθεις ενοχές που χρησιμοποιείς το χαρτί που είναι φτιαγμένο από χλωρίνη. Ή θα πληρώσει παραπάνω για να πάρει τον εκκυκλωμένο. Εσύ θα διαλέξει. Τι είναι πραγματικά η υψηλότερη αξία για σένα. Εμένα είναι. Το χαρτί το πάκο, το πιο φθηνό που υπάρχει με τη χλωρίνη είναι στα 3 ευρώ. Και στα 4 ευρώ είναι περίπου το ποσό που είπε. Στα 4 ευρώ είναι το ανακυκλωμένο το πιο φθηνό. Εντάξει. Ποιο από τα δύο θα αγοράζει για την εταιρεία σου. Αυτό είναι που ορίζει το ότι εμεί έτσι απολύουμε, έτσι προσλαμβάνουμε. Εάν το κάνεις με το χέρι στην τσέπη, τότε πρέπει να αγοράζεις τα φθηνά και η οικολογία είναι χαμηλότερα στις αξίες σου. Δεν είναι κακό, δεν το κρίνω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν θες να είσαι σωστή με τις αξίες σου, τις ιεραρχίες, και μετά λειτουργείς με βάση αυτό. Και όταν θα έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που είπαμε αμέσως μετά, και όταν θα έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που είπαμε, όλα αυτά τα βήματα, θα είσαι αρκετά πιο σίγουρη από ότι αυτή τη στιγμή για το ποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό για σένα. Νιώθω μία αντιπαλότητα, αντικρούονται αυτά τα δύο. Χρειάζεται να τα δουλέψεις λιγάκι παραπάνω. Είναι και τα δύο πάρα πολύ. Η αισθητική, ας πούμε, και η οικολογία. Εάν δηλαδή. Η αισθητική, ωραία. Εάν εσύ για να βγάλεις λεφτά έπρεπε να φτιάξεις ένα τάνκερ με μόνο μία στρώση αλουμίνιου, όπως το λένε, σίδερο απ' έξω. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βγάλεις λεφτά. Θα το έκανες. Χρειάζεται να το δουλέψει παραπάνω αυτό το κομμάτι. Γιατί όντως υπάρχει ένας πόλεμος. Ναι, μετά λες ως κλαβενίδι. Χρειάζεται να πάρει. Είναι καλύτερο, άμα είναι και 10 χιλιόμετρα μακριά, δεν τα πας. Και δεν ξέρεις και τον καλύτερο μετά να πας. Άρα. Ακριβώς. Χρειάζεται να πεις. Η άνεσή μου είναι σημαντική. Εγώ ξέρω ανθρώπους που πηγαίνουν από το παλιό Φάληρο στο Μαρκόπουλο επειδή εκεί πέρα έχει οικολογική αγορά με υπέροχα μανιτάρια. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σε ενδιαφέρει η γεύση, σε ενδιαφέρει το οικολογικό, σε ενδιαφέρει να κάνεις και τη βόλτα σου, οπότε πηγαίνεις εκεί. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα. Ναι, και κάνω παρέα όχι, λέω ένα παράδειγμα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι ευτυχισμένοι με τις επιλογές τους. Κατάλαβα καλά όμως εδώ. Μιλάμε για κάτι άλλο. Ότι χρούονται. Ναι, δεν απορρίπτεις όποιον είναι εκτός από αυτό. Γιατί μιλήσεις για άλλα. Ναι, γιατί λέμε ότι απολύεις τον άλλο που δεν είναι οικολόγος και τον έχεις την εταιρεία. Ναι, κάνεις μια επιλογή, έτσι. Δηλαδή τον προμηθευτή που δεν είναι στις αξίες σου, επιλέγεις αν θέλεις να τον έχεις ή να μην τον έχεις. Ή αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένη ή όχι. Εάν θέλεις η εταιρεία σου να είναι πιστή στις αρχές της ή όχι. Είναι επιλογή. Μισό λεπτό. Είχαμε και ρωτήσαμε το εαυτό μας. Παρακαλώ. Όχι, απλά
πω ότι εγκόλυψε και είναι τις συνέπειες ακόμα στο ίδιο στον εαυτό. Ναι, στάσεις, και η έννοια της ιεραρχίας. Και τις συνέπειες αυτού που πιστεύεις πραγματικά. Γιατί αυτό σου οδηγεί στην ευτυχία. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση είναι, θέλεις εσύ να ορίζεις αυτά που σε ορίζουν? Εάν θέλεις εσύ να ορίζεις αυτά που σε ορίζουν, πρέπει να σε ορίζουν αυτά που ορίζεις. Πρέπει να πεις ότι εμένα με ορίζει ότι είμαι οικολόγος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην δώσω 50 ευρώ παραπάνω για να πάρω τον τριπλό τον κάδο. Εδώ πέρα, ακριβώς από πίσω, έχει τον τριπλό. Και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα καλαθάκι στην εταιρεία μου να μην έχει αυτό τον τριπλό τον κάδο. Παραπάνω έξοδο δεν με νοιάζει. Θα τα βγάλω από αλλού. Αν είναι θα το προβάλλω και ειλικρινώς θα δείξω προς τα έξω ότι εγώ είμαι οικολόγος και θα έχω κέρδος από αυτό. Θα πω ότι το 3% των κερδών μου πηγαίνουν σε οικολογία. Θα πω ότι από του χρόνου θα έχουμε μόνο ηλιακούς οσοριστές όλη την ενέργεια της εταιρείας μου. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται, τόσο ώστε εγώ να είμαι σωστός με τον εαυτό μου, τόσο ώστε να είμαι εγώ ευτυχισμένος και η εταιρεία μου να δουλεύει σωστά. Εάν έρθει ένα παιδί το οποίο θα σου ζητήσει τη δουλειά της γραμματέως και θα σου πει, εγώ έχω κάνει εθελοντισμό στην Greenpeace και, και στη WWF και έχεις κάποιον άλλον που κάνει σχεδόν τα ίδια, ίσως λιγάκι καλύτερα, που δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα, εσύ πρέπει να διαλέξεις τη Greenpeace και τη WWF. Ναι, γιατί αυτόν θα εκτιμάς να έχεις κάθε μέρα στο γραφείο σου. Αυθόρμητα το θέλεις, αλλά ο άλλος πάει και πετάει το εκεί, επιμένει ότι το πλαστικό δεν το βάζει στο γκούσο στο κάδο. Θα το πω ξανά. Οκ, okay, το παίρνω εγώ και το βάζω στο γκούσο στο κάδο. Δεν θα θυμώσω αυτό. Αυτόν θα εκτιμάς που έχεις κάθε μέρα στο γραφείο σου. Και θα το ξαναπώ. Αυτόν θα εκτιμάς που θα έχεις κάθε μέρα στο γραφείο σου. Αυτός που διαφωνεί ή δεν συμφωνεί με τις αρχές σου, δεν θα είναι το πιο όμορφο πράγμα στο γραφείο σου. Εάν έχεις, και τη συγγνώμη, ειδικά στο θέμα της πρόσληψης, υπάρχει τεράστια επιλογή αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα να μην το κάνεις αυτό. Μπορείς να βρεις κάποιον ο οποίος ασχολείται με τα οικολογικά, για να πάρεις σχέση με οποιαδήποτε θέση. Δηλαδή, μόνο οι εμπριστές δεν ασχολούνται με τα οικολογικά. Άμα κάποιος ψάχνει οικολόγο, θα πούμε όλοι. Οικολόγος. Όχι, δεν θα πείτε ψάχνει οικολόγο. Αυτό θα κάνετε. Είναι το ένα το βήμα. Θα βγάλετε ανακοίνωση παντού. Αν είστε εταιρεία είναι πάρα πολύ εύκολο, αν είστε οικογένεια είναι πιο δύσκολο. Αλλά θα βγάλετε ανακοίνωση παντού ότι εγώ αυτός είμαι. Από εδώ και πέρα, όποιος προμηθευτής θέλει να με προσεγγίσει, επειδή ακολουθεί τις ίδιες αρχές με μένα, να με προσεγγίσει. Όποιος πελάτης θέλει να έρθει στην εταιρεία μου, επειδή αγαπάει αυτές τις αρχές, να ξέρει ότι εγώ θα είμαι δίπλα του σε αυτές τις αρχές. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα. Παρακαλώ. Α, προς και έτσι θα δουλεύουμε σε ισορροπία με τις αρχές μας. Δηλαδή, εγώ θα ξυπνάω το πρωί και θα λέω, θα πάω στο γραφείο που εκεί όλοι κάνουν ανακύκλωση. Θα πάω στο γραφείο που εκεί κανένας δεν θα στραβοκοιτάξει εμένα που έδωσα πόνους στην κοπέλα και όχι στον κύριο. Κανένας δεν θα με στραβοκοιτάξει που πήρα τον Πακιστανό για να μου καθαρίζει το γραφείο μου και δεν πήρα τον Έλληνα που κάπνιζε όταν έφευγαν όλοι από το γραφείο. Κανένας δεν θα στραβοκοιτάξει γιατί όλοι πιστεύουν στα ίδια πράγματα. Πιστεύουν στον σεβασμό ένας του άλλου, πιστεύουν ότι όλοι είναι μοναδικοί, πιστεύουν ότι όλοι είναι ίσοι, πιστεύουν ότι η οικολογία είναι σημαντική. Οι αρχές μου διέπουν την εταιρεία μου. Εγώ χαίρομαι να βρίσκομαι εκεί μέσα. Χαίρομαι να έχω φίλους οι οποίοι συμφωνούν σε όλα μαζί μου, ακόμα και αν λένε ψέματα εδώ μέσα. Και το δέκατο βήμα, και μπορείτε να δείτε την ώρα, είναι παρά 10 χρόνο και για ερωτήσεις. Εντάξει. Είναι να τις εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Να το κάνουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το χαμόγελο, αφού περάσεις από αυτό το... τη διαδικασία που δεν είναι δύσκολη, απλώς θέλει αφοσίωση. Πραγματικά δεν είναι δύσκολη. Είναι εύκολη διαδικασία. Θέλει αφοσίωση. Θέλει να μην το παρατήσεις και είναι εύκολο. Και κάθε φορά που θα πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα, θα νιώθεις πιο όμορφα. Και όποτε νιώθεις πιο όμορφα, σου είναι πιο εύκολο αυτό που κάνεις. Και όταν αρχίζεις να το εφαρμόζεις, θα βλέπεις γύρω σου ανθρώπους που συμφωνούν μαζί σου, όχι επειδή είσαι το αφεντικό, που συμφωνούν μαζί σου με ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως θα ήθελες εσύ να την κάνεις, όχι επειδή τους έχεις δώσει οδηγίες, αλλά επειδή έτσι θα την κάνουν ούτως ή άλλως. Γιατί συμφωνείτε στις βασικές αρχές.
είναι τεράστια, τεράστια ευκολία που εγώ με τη μητέρα μου έχουμε την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα, στην εκπαίδευση. Δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να έρθω εδώ πέρα χωρίς PowerPoint. Προτζέκτορα δεν είχε το Hilton να μας δώσει. Υπολογιστή δεν υπήρχε, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Χρειάστηκε να αλλάξω τη φορά των καρεκλών πριν έρθετε. Κάποιοι με είδαν που το έκανα αυτό. Δεν χαλαλίζεις πράγματα επειδή πιστεύεις κάποια πράγματα ότι αν η μητέρα μου ήταν αρπακόλα, θα δεν μπορούσαμε να δουλεύουμε μαζί. Αν πίστευε, παιδάκι μου, εντάξει, θα τα μάθουν και έτσι. Εντάξει, τζάμπα είναι, σιγά με τους καλύψεις κιόλα. Δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ την ποιότητα σημαντική. Και εκείνη θεωρεί σημαντική, δουλεύουμε καλά μαζί. Αν είχαμε διαφορετικές απόψεις, θα σφαζόμαστε. Όσοι από εσάς έχουν μπει στην εκπαίδευση και βλέπουν διαφορετικής ποιότητας καθηγητές στον ίδιο χώρο, το ξέρουν ότι σφάζονται. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τσάκα-τσάκα πριν πάμε σε ερωτήσεις, ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε ένα σεμινάριο για την περιγεννητική φροντίδα, είναι ένα σεμινάριο για ολιστικούς θεραπευτές και έχει σχέση πώς ήταν η ΜΕΑ παλιά για τη γέννα, αλλά μιλάμε για τη στιγμή που θα πάρεις την απόφαση να κάνεις παιδί, όλη την περίοδο της που χρειάζεται γονιμότητα, την κοίηση, τη γέννα, την γαλουχία και την απογαλάκτηση. Είναι η πρώτη Ελληνίδα πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σε αυτό το τομέα, είναι εκπαιδευμένη στην Αμερική, η Μαρία Ανδρεουλάκη, είναι και φιλοξενολόγος μαθήτρια της μητέρας. Το δεύτερο είναι από τέλος του μήνα και κάθε Τετάρτη, ακριβώς ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν όποιος θέλει στο Facebook να τα δει. Θα έχουμε ένα σεμινάριο πάλι για ολιστικούς θεραπευτές, πώς θα αποκτήσουν πελάτες, πώς θα διατηρήσουν το πελατολόγιο τους, πώς θα το αναπτύξουν, πώς θα μετατρέψουν τους πελάτες τους στους διαφημιστές. Και το τρίτο είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, ξεκινάω ένα σεμινάριο μαζί με την Ελεάνα και με την Κάλλη, που είμαστε τρεις coach, ο καθένας με το δικό του τρόπο που βλέπει το coaching, και θα προσφέρουμε 2 μήνες εκπαίδευση coaching σε ανέργους μαζί με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, για να κάνουμε το όνειρό του πραγματικότητα. Ξεχνάω κάτι? Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι εδώ για τις απορίες σας. Ήθελα να ρωτήσω και λίγο, δεν πάρουμε τις αρχές. Αυτό που είπατε και χθες και σήμερα, εντάσσεται στην εργασία, εντάσσεται στην προσωπική μας ζωή, πού εντάσσονται αυτές οι αρχές? Της ευτυχίας εντάσσονται και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική. Στην επαγγελματική είναι πολύ πιο εύκολο. Στην προσωπική είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις άκρη κόσμο. Αλλά στην επαγγελματική είναι πανεύκολο. Ειδικά στην εποχή μας που υπάρχουν διαθέσιμοι υπάλληλοι, διαθέσιμοι διευθυντές από όλα τα μετερίζια με όλα τα διαφορετικά σκεπτικά στον εγκέφαλό τους. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Ναι, στον επαγγελματικό τομέα. Πρέπει να έχει εσύ να έχεις την εταιρεία, δηλαδή. Ναι, ή να είσαι υπεύθυνος που κάνει τις αποφάσεις. Ή να εμπνεύσεις το αφεντικό να έρθει να δουλέψει μαζί μου να το κάνουμε αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά φτάνουν, ας πούμε, για να λειτουργήσει μια εταιρεία? Για να μπορούν να είναι ευχαριστημένοι πάλι που δουλεύουν εκεί και το αφεντικό. Τώρα στην προσωπική ζωή όμως. Στην προσωπική ζωή, αυτό θα σας δείξει πού. Όλους τους εξαρχιστίες συγγενείς έχετε τις ίδιες σχέσεις. Εάν έναν από αυτούς που δεν τους βλέπετε τόσο συχνά αρχίσετε να τους βλέπετε καθημερινά και με κάποιον που τον βλέπετε καθημερινά τώρα σταματήσετε να τους βλέπετε καθημερινά, θα γίνει τίποτα? Εγώ έχω μια ξαδέλφη μου την Ήρυδα, την οποία παλιότερα δεν την έβλεπα καθόλου. Την έβλεπα μια φορά στα 3 χρόνια και αν. Και τώρα τελευταία τη βλέπω μια φορά το μήνα και πιο συχνά. Γιατί είμαστε πιο κοντά μαζί στο μυαλό μου. Δεν είναι κακό πράγμα. Έχω πρώτα μου ξαδέλφια, τα οποία με το που έχω την ευκαιρία να τα δω, τρέχω να τα δω. Έχω άλλα πρώτα μου ξαδέλφια που και να παρακαλώ να προσπαθώ να το αποφύγω. Τον αδελφό μου δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είτε είναι τσατισμένος μαζί του, είτε δεν είναι. Τον αγαπάω, δεν τον αποχωρίζομαι. Και ξέρω ότι με τον Αργύρη θα διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα πάντοτε, αλλά η αγάπη για μένα είναι πιο σημαντική στις αρχές που βάλαμε από ότι
Εγώ τζατίζω. Σωστό. Εντάξει. Είναι εφικτό, είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Γιατί οι αρχές που μας έχει δώσει η κοινωνία μας δεν είναι 100% ξένες σε εμάς. Είναι και αρχές που τις θέλουμε και εμείς στην οικογένεια. Θέλουμε τον άνθρωπο που είναι αίμα μας να είναι κοντά μας, ασχέτως αν είναι μπουμπού μας. Και δεν λέω για κανένα συγκεκριμένο αυτό. ναι. Όταν κάνουμε στρατηγικό σχεδιασμό σε μια εταιρεία και ψάχνει το συγκεκριμένο target που πρέπει να απευθυνθούν, που θέλουν να απευθυνθούν. Θεωρείτε ότι οι αξίες είναι σημαντικές να προσπαθήσουμε να τις περάσουμε σε αυτό το target group που ψάχνουμε. Θα έχει νόημα. Εγώ θεωρώ ότι ένα target group, το, δεν ακριβώς απάντηση, αλλά είναι το πιο κοντινό που μπορώ να κάνω. Ένα target group το οποίο είναι πιο κοντά στις αξίες μας, είναι πιο εύκολο να το προσεγγίσουμε. Το ότι εγώ είμαι πάρα πολύ οικολόγος, μου είναι πολύ πιο εύκολο να πω ότι θα γίνω sponsor σε ένα event της Greenpeace και όταν θα έρθει ο εθελοντής από την Greenpeace για να πάρει συνέντευξη και δει ότι παντού υπάρχουν οι τριπλοί κάδοι, δεν χρησιμοποιούν, δηλαδή παίρνουν τις εκτυπώσεις που χρησιμοποιούν και γράφουν από πίσω τους. Και όταν δει αυτός ο άνθρωπος, μετά θα ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι. Δεν το κάνουν μόνο για τα μάτια του κόσμου. Οπότε είναι εύκολο μετά να προσεγγίσεις μαρκετιστικά όλα αυτά τα πράγματα, εάν είσαι ειλικρινής, αν είσαι ακέραιος. Παρακαλώ. Μια πορεία. Στο τρίτο βήμα αναφέραμε, είπαμε τους άλλους. Πάλι δεν μου έγινε σαφές αυτό που λέμε το τρίτο πρόσωπο ή οι δύο άνθρωποι και όχι τρεις. Μπορείτε να το επαναλάβετε, ναι. Γιατί το κατάλαβα σωστά μάλλον. Ναι. Η καλύτερη περίπτωση είναι ένας άνθρωπος αποφασίζει. Και όταν μιλάμε για τον εαυτό μας, συνήθως ένας άνθρωπος αποφασίζει. Σπάνια κάποιο ζευγάρι είναι τόσο πολύ δεμένο που να θέλουν να αποφασίζουν και οι δύο μαζί για το εάν το επίπεδο του ρατσισμού που θέλουμε είναι 0 ή 0,1. Συνήθως στα ζευγάρια υπάρχουν διαφωνίες αυτά και επειδή υπάρχει αγάπη, τις δεχόμαστε αυτές τις διαφωνίες. Συνήθως στις προσωπικές δηλαδή επιλογές μας δουλεύουμε μόνο με εμάς. Όταν πάμε όμως σε μια εταιρεία, είναι πολύ δύσκολο να διώξουμε κάποιον βασικό συνεργάτη που δεν θέλουμε να φύγει. Δηλαδή, εάν εγώ έχω μια εταιρεία που όλα τα λεφτά τα έχει δώσει η αραβωνιαστική που μου έχει δώσει την πρίκα τη, ελληνικές εταιρείες φύζουν από τέτοιες περιπτώσεις, τότε δεν μπορώ εγώ να την κάνω στην άκρη όταν θα αποφασίσω ότι εγώ θα απολύω και θα προσλαμβάνω κόσμο ανάλογα με το πόσο ψηλό μήνυμα έχουμε. Θα διαφωνήσει μαζί μου, θα τα πάρει τα λεπτάκια της και θα πάει σε άλλο. Και αυτό το λέω λιγάκι χιουμοριστικά έτσι, αλλά τα λεφτά που μας δίνουν οι άνθρωποι, έτσι και τους αλλάξεις το χαλί κάτω από το οποίο έχουν δεχτεί να τα δώσουν, μπορεί και να τα πάρουν πίσω. Ή να μην σου δώσουν άλλα. Ή να έχεις άλλες επιπτώσεις. Αλλά εφόσον αυτούς τους ανθρώπους είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της εταιρείας, πρέπει να τους βάλεις τουλάχιστον μέσα στη συζήτηση, αν όχι μέσα στην απόφαση. Εγώ θα τους έβαζα και μέσα στην απόφαση. Εγώ κάποια στιγμή ήταν να δουλέψω με τον Άγγελο πάρα πολύ στενά. Δεν υπήρχε κομμάτι από όλη αυτή τη δουλειά που πήγαμε να κάνουμε που δεν το συζητούσαμε διεξοδικά μέχρι βάθους, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι για το πώς θα δουλέψουμε μαζί. Και ήμουν σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαν εξωγενείς παράγοντες, θα δουλεύαμε πάρα πολύ καλά μαζί. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο, πρέπει να συμφωνούμε και άλλοι μαζί μας. Και άμα δεν συμφωνούμε, αποφασίζεις. Το κλείνεις ή το έχεις ανοιχτό και δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνεις. Εγώ το κλείσα. Ο Άγγελος αποφάσισε ότι είναι πιο διαλλακτικός από μένα και συνεχίζει. Και ό,τι βοήθεια θέλει την έχει. Από μένα. Σας άκουσα πολύ ενδιαφέρον και συμφωνώ με όλη αυτή την προσπάθεια να κάνεις μια λίστα για να... Το αλλά. Ναι, θέλω να πω ότι αυτά είναι ωραία σε σχέση με, με το οικογενειακό περιβάλλον ή το πιο κοντινό δηλαδή τους φίλους και που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη λίστα και να δούμε τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί που είναι πιο κοντά στο επίπεδο των αρχών μας και φυσικά και στην επαγγελματική μας ζωή. Όμως καθημερινά συναντρεφόμαστε και με άτομα εκτός των φίλων της οικογενείας και του επαγγελματός μας.
Τι γίνεται με τους άλλους που μας διασπούν την ευτυχία, δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι όλος ο κοινωνικός μας περίγυρος, δηλαδή. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα μαγάζι που θα ψωνίσουμε, μπορεί κάποιος να σου στείλει. Σοπανιόμαστε. Δεν είπαμε ότι θα τους κάνουμε φίλους. Εντάξει, αλλά υπάρχουν άτομα που. Εγώ προτιμώ να πηγαίνω στο σκέλο. Εγώ προτιμώ να ψωνίζω από ανθρώπους που κάνουν καλές τιμές, ασχέτως αν είναι Έλληνες ή όχι. Εγώ προτιμώ να κάνω, να ψηφίζω με βάση αυτό που πραγματικά πιστεύω. Δεν θα συμβιβαστώ. Δεν θα το κάνω. Σε άλλα πράγματα θα συμβιβαστώ. Δηλαδή, στο εάν θα χρεώσω 30 ή 50 ευρώ δεν με πειράζει και τόσο. Αλλά δεν έδατε πουθενά να πλουτίσω στις αρχές μου. Κοιτάζεις και τη μαμά. Δεν θα τις κάνω τα νάθημα. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν και παράμετροι που δεν μπορούμε να τις βάλουμε. Υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν μπορούμε να τα εντάξουμε. Αυτές οι λίστες δεν είναι, καταρχήν αυτές οι λίστες δεν μπορεί να είναι παγιωμένες. Από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο θα πρέπει να μπορείς να τις αλλάζεις. Δηλαδή, επειδή εγώ στα 36 μου έκανα αυτή τη λίστα, δεν πάνε ότι δεν έχω αλλάξει τίποτα. Και άμα θέλετε να σας πω ότι έχω αλλάξει, μπορώ να σας το πω να το γυρίσουμε. Υπάρχουν 2-3 πράγματα που τα έχω αλλάξει. Είναι πράγματα τα οποία τα διαμορφώνεις στη ζωή σου. Είναι αυτό που είσαι. Ζεις με τις αρχές σου. Ορίζεις αυτό που σε ορίζει. Εσύ ναι. Άλλοι όμως, εκτός από οικογένεια και δουλειά. Θα σε αποφασίσουμε. Δηλαδή, επειδή ο γείτονα. Έχω γείτονα παράξενο. Έχω. Πολύ παράξενο. Πάρα πολύ παράξενο. Δεν θες να κάνεις παρέα. Δεν κάνω παρέα. Πώς το διαχειρίζεις όταν αυτός όμως στέλνει να σου επιβληθεί. Χαμογελάω και φεύγω. Εάν επιλέξω στις αρχές μου να είμαι αγενής, το κάνω αγενός. Αν επιλέξω στις αρχές μου να είμαι δίκαιος, μπορεί να του κάνω μήνυση. Εάν επιλέξω στις αρχές μου να είμαι διαλλακτικός ή να είμαι συζητήσιμος, θα καθίσω να συζητήσω. Δηλαδή, η ποικιλία των υπέροχων πραγμάτων που μπορείς να βάλεις στις αρχές σου είναι αστήρευτη. Μα και αυτή τη χρησιμοποιείς σε κάθε περίπτωση ξέχωρα. Δεν μπορείς το ίδιο πράγμα στον ίδιο τον ίδιο άνθρωπο λόγο, γιατί οι ανθρώπους μιλάμε, να είσαι δίκαιος και μετά να είσαι άδικο. Όχι. Έχεις επιλέξει να είσαι με αυτόν δίκαιος. Mm-hmm. Γιατί θες καθαρή συνεργασία. Θες καλή εργασία συνεργασία. Να είσαι δίκαιος με αυτόν είναι σημαντικό για σένα. Ωραία. Με τον άλλο, δεν σε ενδιαφέρει και να. Όχι, αυτό που λέμε τώρα, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι αν εσύ κρίνεις ότι η δικαιοσύνη είναι σημαντικό πράγμα στη ζωή σου και πολλοί από εσάς το πιστεύουν αυτό. Εντάξει. Εάν εσύ το κρίνεις αυτό και σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου δεν το κάνεις, θα σε φάνει τύψεις. Θα νιώθεις άσχημα που το κάνεις. Mm. Άντε να τρέχεις να ζητάς συγγνώμη, άντε να επανορθώσεις για αυτό που έκανες. Ενώ εάν είσαι σωστός με τον εαυτό σου, όχι με τους άλλους. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι δίκαιος. Εάν συνεχίσεις να είσαι δίκαιος σε όλες τις περιπτώσεις, τότε μόνο κατά λάθος θα είσαι άδικος. Τότε να ρωτήσω κάτι άλλο. Που είναι εύκολο, είναι και κουβεντιάζουμε. Ανθρώποι, είμαστε δίπλα, θηλαστικά. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν, να ακούσω τη θέση. Τη θέση σου. Αντιμετωπίζουμε διλήμματα στη ζωή. Γι' αυτά κουβεντιάζουμε το σημαντικό. Ένα τρόπο να λύσει τα διλήμματα είναι νοητικά. Με επιχειρήματα. Και ένας τρόπος είναι συναισθηματικά. Εντάξει. Όταν συμβεί ένα δίλημα να έχεις επιλέξει να το λύξεις συναισθηματικά και δεν προκύπτει, αυτό που λες δικαιοσύνη. Εσύ με οδηγείς να το εφαρμόσω και να το απολύσω. Να το εφαρμόσω με ό,τι συνεπάγεται αυτό ακόμα και τη ρήξη. Ωραία. Όλες οι αρχές που έχουμε, έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Ή μπορούν να διασταλούν. Εκτός αμαρτήσεις. Μισό λεπτό. Όλες οι αρχές που έχουμε, αρνητικές και θετικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η Ρωσίνη κάποια στιγμή αποφασίσει ότι εγώ αλλάζω γνώμη και δεν θέλω πιλωτική εκπαίδευση, θέλω Άρτζι Μπούρτσι και Βουλάτσι, τότε μπορεί να το κάνει. Θα έχει τις επιπτώσεις. Δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με εμένα καλά και θα αλλάξει το όνομα που έχει στην αγορά. Είναι επιπτώσεις της. Όταν θα την πάρει αυτή την απόφαση, που θα καθίσει μαζί με τους γύρω της να τους το πει και μετά να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, θα τους το έχουν επισημάνει. Ότι ξέρεις, κάντο, αλλά αυτές τις επιπτώσεις θα τις έχει. Εάν το κάνει και έχει δεχτεί τις επιπτώσεις, γιατί να μην χαλάσει την καρδιά κάποιον. Εάν αυτό είναι που πραγματικά πιστεύει,
γιατί να μην το κάνει. Και το εννοώ 100% και το εννοώ και για αυτή την περίπτωση. Αν αποφασίσει ότι θέλει να κάνει, να πλουστεύσει, για να μην το πω, ώστε με κρίση, την εκπαίδευση, και το κάνει συνειδητά, εγώ θα το σεβαστώ. Δεν θα μπορώ να δουλέψω τόσο εύκολα μαζί τη, αλλά θα το σεβαστώ. Γιατί αυτή είναι η πραγματική της επιλογή. Και έχει σύγχυση πλέον εσύ, ότι ναι με το σέβεσαι... Και σιγά σιγά θα το κρυφθώ. Εντάξει. Άρα αποφασίζεις να το πατάξεις. Γιατί θα ελπίζω βάσκα αλλάξει γνώμη, αλλά μέχρι να καταλάβω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Όχι, γιατί, γιατί όταν την κάνεις έτσι σοβαρά την επιλογή σου, δύσκολα θα αλλάξεις γνώμη. Μπορεί να αλλάξεις γνώμη για την υπόλοιπη λίστα. Για αυτό που μόλις άλλαξες και έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία για να το αλλάξεις. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να ξαναπας πίσω. Συγγνώμη, εδώ τώρα όμως λες ότι εσύ θα αντιδράσεις, ενώ εκείνη πήρε κάποιες αποφάσεις. Ναι, εκείνη θα μου πει χαμηλή ποιότητα, μείωσε το κόστος και εγώ ή θα πρέπει να υπακούσω ή να με διώξει. Εκείνη θα μου πει να το κάνεις, γιατί είναι προϊστάμενος. Ναι, δεν είναι όμως δική σου αξία, οπότε ο προϊστάμενος θα πρέπει να σε διώξει. Ακριβώς, αλλά θα το κάνει εκείνη με τον τρόπο της, γιατί δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν κάνει. Απόλυση θα μου κάνει. Ναι, άρα δεν είναι απόλυση. Σε βάζει λίγο στην άκρη στη θέση που είναι. Θα την προλάβω εγώ γιατί την ξέρω ότι θα φύγω πρώτο, γιατί έχουμε και έναν εγωισμό. Αλλά αν εξαιρέσει αυτό, απόλυση μου κάνει. Όταν πει εκείνη ότι εγώ δεν θέλω να πληρώνω πολλά, καταρχήν δεν θα θέλει να πληρώνει εμένα. Όταν πει εκείνη ότι εγώ. Τώρα είναι πολύ προσωπικό παράδειγμα και θα προτιμούσα κάτι άλλο. Γιατί όταν στην περίπτωση που εγώ λέω ότι η οικολογία, ας πούμε, είναι το παρεμπλεγμένος, αυτοί που δεν είναι οικολόγοι δεν τους διώχνω. Απλά δεν. Θα τους πεις ή θα το κάνεις ή απολύεσαι. Αυτό είναι απόλυτο. Είναι εγώ απόλυτο. Είναι που έχει την ένσταση και εγώ ναι, αλλά... δεν μπορείς να ζεις τόσο απόλυτα. Όταν θα κάνεις την ανακοίνωση που είπαμε. Θα το εννοείς ή θα είναι μια μπουρδα. Όταν θα την κάνεις την ανακοίνωση θα είναι αερολογία. Όταν θα πεις ότι εγώ από εδώ και πέρα είμαι οικολόγος και αυτό το πράγμα είναι και η εταιρεία μου. Θα είναι αερολογία ή θα είναι πραγματικότητα. Ναι, εκτός από την οικολογία η εταιρεία μου θέλω να έχει άρτια στην οικολογία. Ναι, τώρα πιάσαμε το ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολλά. Άρα απέναντί μου μπορεί να μην είναι οικολόγος, ας πούμε, και να βλέπω κάθε φορά το πλαστικό του μέσα στα σκουπίδια. Θα υπάρχει μια προσαρμογή. Αλλά έχει φοβερή αισθητική. Τώρα τι θα πω ότι. Αν είναι αισθητική, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να προσαρμόσετε τις απόψεις σας με αυτούς που δεν μπορείτε να παρνηθείτε. Γι' αυτό το τέταρτο βήμα, μετά την πρώτη φορά που το συζητάς με τον δικό σου άνθρωπο, το τέταρτο βήμα είναι να μιλήσεις με τους ανθρώπους που δεν μπορείς να παρνηθείς. Και αυτοί θα σου πούνε, ξέρεις, όλα αυτά καλά και άγια. Εγώ μπορώ να σου κάνω το οικολογικό στο χούν. Αλλά εάν δεν είναι designato το χαρτί που θα μου δώσεις, μη μου δώσεις κανένα γκρι, υπάρχουν και οικολογικά λευκά. Λέω ένα παράδειγμα, εντάξει. Θα πληρώσεις τα 10 λεπτά παραπάνω για να τον κρατήσεις. Εάν δεν θες να τα πληρώσεις, πάει να πει ότι δεν θέλεις να συμβιβαστείς με το design του, πάει να πει ότι το design του δεν έχει μεγάλη αξία για σένα και γιατί να μην το διώξεις. Και στη σημερινή εποχή, γιατί να μην τον οδηγείς σε παρέτηση, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, κοίταξε, όταν ξεκινάει μια καινούργια δουλειά, το καταλαβαίνω, βάζεις τα όρια σου και είναι από την αρχή. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος. Ναι. Όταν όμως έχεις μια συνεργασία χρόνια με έναν άνθρωπο και εσύ έχεις παρακολουθήσει το Σαραβελάκι που σου έχει πει αυτά και τα έχεις υιοθετήσει και θες να τα εφαρμόσεις, εκεί λιγάκι είναι ένα στίχος. Γιάννη μου, δεν είναι μία και δύο γυναίκες που μένουν με τον άντρα τους επειδή τον αγαπάνε και τις βαράει. Όταν αποφασίσουν ότι η βία δεν είναι λύση σε απολύτως τίποτα, θα πρέπει να τον χωρίσουν. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Θα του πούνε μία φορά και τελευταία ότι την επόμενη φορά χωρίζω και θα φύγουνε. Και το παιδί, όταν το πάρεις τόσο σοβαρά. Και την κοινωνία που την πάρεις. Εφάξει. Όχι, συγγνώμη. Ωραία, συγγνώμη. Επειδή εγώ ήμουν ένα παιδί που έτρωγε ξύλο. Εάν χωρίζαν οι γονείς μου, για λίγο καιρό θα είχα πρόβλημα και μετά θα το ευχαριστιόμουν. Και όταν χωρίζαν οι γονείς μου, το ευχαριστήθηκα. Δεν υπήρχαν τσακωμοί, δεν ήταν όλα όμορφα και ωραία. Όλα γίνονται. Εάν είναι ευτυχισμένοι η μαμά και ο μπαμπάς, χώρια, το παιδί περνάει καλύτερα. Η κοινωνία λέει ότι πρέπει να είναι μαζί. Αλλά αυτό το λέει κοινωνία. Εμείς μιλάμε για τις αρχές που εσύ ορίζεις να είναι αυτές που σε ορίζουν. Και η πρώτη ερώτηση αυτή ήταν, θέλεις εσύ να ορίζεις αυτά που σε ορίζουν. Εάν δεν θέλεις, όλα αυτά δεν έχουν αξία. Εμείς μιλάμε μόνο εάν θέλεις αυτά που σε ορίζουν να τα ορίζεις εσύ.
Είναι τελείως συναισθηματικό και το καταλαβαίνω. Γιατί γεννηθήκαμε με το θέλω μας. Εντάξει, δύο πράγματα. Άλλο πράγμα, λέω τελείως άλλο πράγμα. Όχι, όχι. Λες άλλο τώρα. Όχι, όχι. Λέω το ίδιο και πράγμα. Θέλω. Μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Είμαι αυτός μου. Είμαι. Με ορίζει, με ορίζουν οι αρχές μου. Σύμφωνα. Εντάξει. Εάν ο περίγυρός μου. Ο περίγυρός μου δεν μου το επιτρέπει αυτό. Εάν εμένα οι αρχές μου ήταν να διακτηνίζομαι στο διάστημα, εντάξει, τότε στην πρώτη συζήτηση που θα έκανε με οποιονδήποτε από αυτό, θα μου λέγανε ότι δεν ισχύουν αυτά που λες, παιδάκι μου, κάτσε στα αυγά σου. Μιλάμε ότι όλες αυτά τα πράγματα τα έχεις δουλέψει με τον περίγυρό σου. Δεν λες τελείως εξωφρενικά πράγματα. Λες πράγματα τα οποία ορίζουν εσένα. Πώς θα έχεις δουλέψει με τον περίγυρό σου? Με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Βήμα-βήμα. Πρώτα τα δουλεύεις με τον άνθρωπο, τον πολύ κοντινό σου, μετά ανοίγεις λιγάκι τον κύκλο. Μετά το δουλεύεις με τον πολύ δικό σου, μετά ανοίγεις κι άλλο τον κύκλο. Μετά τον, και μετά το, με τον δικό σου άνθρωπο και μετά τον ανοίγεις σε όλους. Αυτό ισχύει ακόμα και για δουλειές που έχουν μια ιστορία. Βεβαίως. Γιατί εάν το παρελθόν μας και εκεί πέρα, είναι, ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν συμφωνούμε συχνά. Εάν το παρελθόν μας ορίζει το μέλλον μας, τότε δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι έχουμε ελεύθερη επιλογή. Εάν δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πώς δουλεύουμε σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, επειδή στο παρελθόν το κάναμε αυτό, τότε δεν έχει νόημα να θεωρούμαστε άνθρωποι. Να πω κάτι, επειδή δεν το έχω ξανακούσει αυτό στην κοινωνία. Αυτό που είπες τελικά τώρα, την ελεύθερη επιλογή, είναι κάτι το οποίο είναι το πιο δύσκολο για τους ανθρώπους. Αυτό που αρχίζει και λες, γράψε τις αρχές σου, δεν ξέρω πόσοι γράψαμε και πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, αυτό ίσως είναι και κάτι που πρέπει να... Θέλει δουλειά. Και επειδή θέλει τόσο δουλειά και υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κάτι, ακόμα και με coach να μην το κάνεις αυτό, χρειάζεται να κάνεις τα επόμενα βήματα. Δηλαδή να πάρεις τον περίγυρό σου και μετά να πάρεις τον δικό σου άνθρωπο. Μετά να ξαναπάρεις τον πιο ευρύτερο περίγυρο και μετά να ξαναπάρεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πηδήξεις από το ότι εγώ κάτσα και τα έγραψα με το story ότι εγώ τα εφαρμόζω. Θέλει τα βήματα. Εάν δεν τα κάνεις τα βήματα. Πώς γίνεται, είναι μέσα σε ένα σύστημα που μπορεί ένας ειδικός να βοηθήσει βήμα-βήμα να γίνει αυτό. Και μπορεί να γίνει αυτό. Είναι εκπαιδευμένος και η Ελεάνα τώρα εκπαιδεύεται και λιγάκι πιο συγκεκριμένα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το πιο ριζοσπαστικό αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι ξέρεις, έχεις αξίες σου και έχεις το δικαίωμα να υποστηρίξεις και να ζήσεις με αυτές. Ναι. Και όλα τα άλλα που λέμε οι υπόλοιποι είναι μα πώς θα γίνει αυτό εφόσον έχουμε μάθει να... και πρώτα απ' όλα να προσαρμόζουμε σε αυτά που είναι με καλή για να είμαι εντάξει με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ ετώνο βέβαια. Είναι, αλλά η ευτυχία, το βραβείο είναι η ευτυχία, η μόνιμη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Οι άλλοι θα σε βοηθήσουν αν δεν συμφωνούν. Συγγνώμη γιατί είχαμε χεράκι πριν και αμέσως μετά. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να υπάρχει προσαρμοστικότητα και όλο αυτό, γιατί άμα δεν το έχεις κάνει αυτό... Εγώ έχω στην ευελιξία στις αρχές μου. Αν δεν είσαι στις αρχές σου, μπορείς να είσαι και αυστηρός. Δεν θα το κρίνω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι δικές μου αρχές είναι σωστές, εντάξει. Εννοούσα. Και συμφωνώ μαζί σου ότι η προσαρμοστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά αν δεν είσαι στις αρχές σου, όχι. Εννοούσα αν δεν έχει ξεκινήσει κάποιος να το κάνει αυτό ποτέ για να σκεφτεί ποιες είναι οι αρχές του. Ναι, η συζήτηση είναι να το ανοίξεις τον κοντινό σου κύκλο και να πάρεις απόψεις από αυτούς και να διαμορφώσεις μια καινούργια άποψη. Οπότε κάποιος που είναι τρεζόμενος αυτό κάποιος το κάνει... Κάποιος ο οποίος είναι απολύτως κρυσταλλωμένος στις απόψεις του, δεν θα μπορέσει να ωφεληθεί πολύ από αυτό και θα μπορέσει να είναι πιο καλά στη ζωή του, δεν ξέρω ευτυχισμένος, αλλά σίγουρα πιο καλά στη ζωή του, απλώς θα είναι λίγο πιο μοναχικός. Γιατί ο κύκλος ο πρώτος του θα είναι πάρα πολύ λίγα άτομα, ο κύκλος ο δεύτερος του θα είναι πάλι λίγα άτομα. Οπότε δεν θα μείνουν πάρα πολύ κοντά. Ναι, μόνο που φύγουν κάποιοι. Χρειάζεται να είσαι ευέλικτος για να γίνεις τρισευτυχισμένος με αυτό. Όχι υπερβολικά, αλλά μια μικρή ευελιξία, δηλαδή να ακούσεις και τι σου λένε οι άλλοι. Δηλαδή, όχι, εγώ θέλω να διακτηνίζω στο διάστημα, όχι, εγώ θέλω να διακτηνίζω στο διάστημα. Όσο και να το λέω αυτό, κανένα δεν θα συμφωνήσει μαζί μου και μόνος μου θα μείνω στο τέλος. Ναι. Για την ευτυχία μιλάμε. Γιατί το ανθρώπινο είδος έχει εξελιχθεί μέσα σε κοινωνίες από τότε που ήταν πάνω στα δέντρα και η χημεία του κεφάλου του δεν το επιτρέπει να είναι ευτυχισμένο μόνο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Μπορεί να νιώθεις την ευτυχία μόνο σου για λίγο διάστημα. Και αν μιλάμε για μόνη, ναι. Αυτό λέω. Για λίγο διάστημα να τη νιώθεις την ευτυχία να είσαι μόνος σου. Γιατί το έχω νιώσει και αυτό το λέω. Αλλά τώρα στο να νιώθεις πω πω συγκεκριμένα. Η ηγεσία δεν πρέπει να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους σύμφωνα με τις αρχές. Δηλαδή από την αρχή επιλέγει αυτούς που είναι οι ίδιοι που πρέπει. Διάσει και κάτι ακόμα. Στην εργασία, η εταιρεία πρέπει πρώτα να ανακοινώσει τις αρχές. Συνήθως είναι πολύ φλούοι οι αρχές και έχουν σχέση με το τι θα πει το θετικό. Κάθε μέρα μπορεί να αλλάζουν κιόλας. Γι' αυτό θεωρώ το ένα από τα πιο ισχυρά και θα τελειώσουμε αυτή την κουβέντα και όποιος θέλει μπορεί να φύγει και άμα θέλει κάποιος να το συζητήσει παραπάνω μπορούμε. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ένα από τα πιο ισχυρά αντικείμενα στον κόσμο τη στήλη του Χαμουραμπί. Είναι η πρώτη φορά που βασιλιάς, ο κώδικας του Χαμουραμπί, ναι. Είναι μια στήλη, μια μαρμάρινη μαύρη στήλη, ναι. Ένα υπέροχο πράγμα. Η πρώτη φορά που γράφτηκαν κανόνες και δεν αλλάξανε. Mm-hmm. Οι κανόνες λέγανε ότι ο βασιλιάς έχει περισσότερα δικαιώματα και οι ευγενείς έχουν λιγάκι λιγότερα και οι υπόλοιποι ήταν άστα να πάνε. Αλλά ήταν γραπτά. Οπότε όλοι ξέρανε ότι αυτό ισχύει. Πριν από αυτό, ό,τι του φανεί, του λόγω Στεφανή, του αφεντικού. Τι είναι delivery happiness, τι είναι αυτή, είναι κάποιος φορέας. Ναι. Αυτό είναι η εταιρεία του Ζάπος, είναι αυτή που είπαμε η Αμερικάνικη εταιρεία που έκανε την έρευνα και πάνω σε αυτό βασίστηκα και έκανε αυτό το δεκαλό. Αυτό. Αν θέλετε, μπορείτε, έχουν υπέροχο newsletter, μπορείτε να γραφτείτε. Το προτείνω για άνθρωπο που θέλει έτσι να εμπνέεται σε μια φορά την εβδομάδα στην Ελληνική Ταλπέν. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγγλικά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.